Καλημέρα Τάσο, ένα σχόλιο για την προετοιμασία θέλω να μου κάνεις καταρχήν. Ναι, ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Νομίζω ότι δουλεύουμε πολύ καλά. Οι προπονητές είναι αρκετά δυνατές. Βλέπουμε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα προπονητής για να βγάλουμε στους αγώνες που ξεκινάμε φέτος πιο νωρίς. Και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες που έρχονται. Τι σας είπε χθες ο coach μετά το παιχνίδι το φιλικό? Είμαι ευχαριστημένος, είχαν πράγματα που κάνατε λάθος, πράγματα που κάνατε σωστά? Εντάξει, είναι πρώτο φιλικό, σίγουρα κάνεις κάποια λάθη. Σίγουρα έχεις βάλει και κάποια από αυτά που δουλεύεις στις προπονήσεις μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω κάναμε και λάθη, κάναμε και ωραία πράγματα, βάλαμε και φάση. Τα είδαμε όλα και όλα τα λάθη προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε ακόμα 100% έτοιμοι για να μπαίνουμε και να μην κάνουμε κάποια λάθη χαζά, ίσως από κούραση, ίσως επειδή δεν είμαστε έτοιμοι, κάποια λάθη που γίνονται. Αλλά με τον καιρό νομίζω και τα λάθη θα υποστεύουν και εμείς θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Υπάρχει ανυπομονησία για τους ευρωπαϊκούς? Ναι, σίγουρα υπάρχει ανυπομονησία, γιατί εντάξει, και η ομάδα πέρσι δεν πήγε στην Ευρώπη, και αυτό για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο περίεργο, γιατί η ομάδα έχει συνηθίσει να πηγαίνει η Ευρώπη και να παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Φέτος υπάρχει ανυπομονησία, όλοι περιμένουμε αυτά τα παιχνίδια και για εμάς και για το σύλλογο. Θα και μέσα από τους ομαδικούς στόχους νομίζω είναι και οι ατομικοί στόχοι, οι οποίοι είναι αν κερδίσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αυτό είναι και ατομικό για μένα και για την ομάδα. Και επίσης ένας στόχος που θα προσπαθήσω να καταφέρω σκληρά είναι και η κλίση μου στην Εθνική. Θα δουλέψω σκληρά για να προπονητής μου όπως και με καλέσει. Η λέξη πρωτάθλημα λοιπόν υπάρχει στο μυαλό σας. Και σε εσένα και στους υπόλοιπους. Ναι, σίγουρα υπάρχει. Κάθε χρόνο νομίζω υπάρχει αυτή η λέξη. Ο Παναθηναϊκός είμαστε, δεν μπορούμε να λέμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι θα πάμε πάλι μέσα από τη δουλειά, μέσα από το παιχνίδι. Δεν θα πάμε κατευθείαν να πούμε θέλουμε το πρωτάθλημα και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Παιχνίδι με παιχνίδι, να γινόμαστε καλύτεροι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες βάσεις από πέρσι. Θα συνεχίσουμε νομίζω στον ίδιο ρυθμό, στα ίδια πράγματα και ίσως ακόμα και καλύτερα. Αλλά όπως είπα, σιγά σιγά δεν χρειάζεται να είμαστε υπεράνω και πάμε στο πρωτάθλημα, γιατί κάναμε ας πούμε πέρσι μια καλή χρονιά. Σιγά σιγά και θα έρθουν, νομίζω οι στόχοι θα έρθουν. Έτσι, καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.